Ωραία προσπάθεια, δεν μπορεί να τελειώσει εκείνη τη φάση. Και δεύτερη από τον Παναγιώτη που θα το πάει για πρώτο σκόρερ όπως φαίνεται. Ο Μάξιμος, πολύ ωραία προσπάθεια. Το διάπαιξατε για να φύγει να φύγει. Τρία ή τέσσερα νομίζω. Και οι Hornets έχουν πάρει προβάδιμο. Πρόλαβαν όσοι το έχουν δει, όσοι το θυμούνται. Ήταν μια ταινία που πρωταγωνίστησε ο Michael Jordan με τα Looney Tunes και τώρα γίνονται συζητήσεις. Είναι πολύ κοντά στο να... Είναι μπάσκετπολ ή οτιδήποτε άλλο άθλημα. Και να περνούν καλά σε αυτό που κάνουν. Και εσείς έτσι ήσασταν καθ' όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών με τα παιδιά ή... Εδώ πόσο όμορφα έκρυψαν την μπάλα. Τέλος το παιχνίδι και οι Spurs κερδίζουν με MVP τον Παναγιώτη Αντωνιάδη. Και έρχονται οι συμμαθητές τους μέσα, νομίζω οι Pelicans συμμαθητές, για να το πανηγυρίσουν. Όλο το σχολείο στο γήπεδο. Το γήπεδο, έστω αν πετύχουμε το 70-80% θεωρώ ότι είναι επιτυχία. Η διοργάνωση αυτή προτίθεται να συνεχιστεί και του χρόνου και για τα επόμενα χρόνια. Λογικά με την επιτυχία που είχε το πρώτο επαγγελματικό μπάσκετ ή τέλος πάντων θα ασχοληθούν επαγγελματικά με τον αθλητισμό. Να προσθέσω σε όλα αυτά που είπες, συν θέλει μια νομοσπονδία με όραμα, με βλέψεις, χρειάζεται χορηγούς, είναι πάρα πολλά πράγματα, είναι συνδυασμός πάρα πολλών παραγόντων, όμως πιστεύω ότι πλέον πρέπει να αρχίσουν τα βήματα μας να γίνονται πιο μεγάλα και οι στόχοι πιο μεγάλοι. Ο Κάρι, ο Στέφεν Κάρι, εντάξει, στο NBA. Εδώ πολύ ωραίο καλάθι. Η Έγκομη φεύγει στο εθνιασμό 8-2. Έχουμε δίπλα μας το ρίζο του αγαπάει πολύ τον μπάσκετ. Εσείς τα αγαπάτε το ίδιο. Εμείς αγαπούμε γενικά τον αθλητισμό. 12 η ομάδα. Δεν έχει σημασία η χαρά που παίρνει. Οι παιδιά would obviously prefer to come out and do something like this than sit at home and play a video game. Land on balance and he's coordinated. Very strong and he's very big for a point guard. Το παιχνίδι σιγά σιγά φτάνει στο τέλος του. Θα ευχαριστήσω τον Alex. Thank you very much for being with us today. It was an honor to meet you and I hope we have more conversations like that. Thank you, Lewis. It was my pleasure. Great to be here and I hope viewers are enjoying the finals. Τι θέση παίζεις? Playmaker. Και ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίχτης, να μαντέψεις? Ποιος? Ο Κάρι. Καλή συνέχεια. Να και το We Are The Champions, ο Ζήσος σκηνοθέτης. Απ' τα αυτιά του σκηνοθέτης. Στα χέρια των Boston Celtics. Μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Ένα πολύ όμορφο ταξίδι φτάνει στο τέλος του για αυτά τα παιδιά. Μεγάλοι νικητές, όμως νικητές είναι όλοι που συνέλαβαν στο να γίνει αυτή η εκδήλωση.